Απόλλωνος μετά των Αγγέλων, αυτού που θα πάει στη λίμνη δικαιώμενη με πύρ και θείων. Και λέει ο άνθρωπος και λέει, και δεν θέλει να ετοιμαστεί για την αιώνια ζωή, για την αιώνια βασιλεία. Δεν θέλει να γνωρίσει το Θεό. Δόξα στον Κύριό μας. Ενώ ο Θεός μας γνωρίζει πολύ καλά όλους μας, αδερφοί. Και μας καλεί όλους με το όνομα, θέλει να μας σώσει. Θέλει να μας διαφυλάξει για την αιώνια πατρίδα, για την αιώνια βασιλεία που δεν υπάρχει τέλος. Οι επίγειες βασιλείες παρέρχονται, η επίγεια ζωή περνάει πολύ γρήγορα. Το έχω πει πολλές φορές, αδερφοί, όταν διαπίστωσα ότι έφτασα στα 60, λέω, ο λόγος του Θεού λέει 70 είναι τα χρόνια του ανθρώπου. Λέω, πάμε για τα 61, λογάρια σαν μένουν 9. Λέω, τι να προλάβω να κάνω τα 9. Τι τα 9, αδερφέ, ξέρουμε το αύριο τι θα συμβεί? Δεν το ξέρουμε. Άμα ξέραμε ότι έχουμε 9 χρόνια ακόμα, θα κάναμε τα πάντα για να σωθούμε, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν τα ξέρουμε, αν είναι τόσα. Δεν ξέρουμε άμα θα ξημερώσουμε την άλλη μέρα. Κι όμως μεγαλορυμανούμε, μεγαλοσχεδιάζουμε, θα κάνουμε το ένα, το άλλο, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, και στο φινάλε δεν πάμε πουθενά, γιατί δεν μπορούμε. Γιατί ασθενήσαμε ξαφνικά. Ο Θεός να μας φιλάει, αδερφοί μου. Βεβαίως στο τέλος θα κάνουμε τη βάφτιση, πριν την κοινωνία της αδερφής. Το ζήτησε η αδερφή, θέλει να βαφτιστεί. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε κάποιον, αδερφή, άμα θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούμε να το πούμε του χρόνου. Ή περίμενε ακόμα λίγο. Μπορεί να βλέπουμε ατέλειες. Αλλά όλοι μας έχουμε ατέλειες, αδερφή μου. Μπορεί να μην έχουμε εξωτερικές ατέλειες, αλλά εσωτερικές ατέλειες έχουμε όλοι. Μπορούμε να πούμε αμήν. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ είμαι τέλειος. Δεν μπορούμε να το πούμε, αδερφοί. Δεν βγαίνει από μέσα μας. Ο μόνος ο οποίος είναι τέλειος είναι ο Κύριος. Και θέλει να μας βοηθήσει, αδερφοί, και θέλει να μας τελειοποιήσει και εμάς, για να τον απολαμβάνουμε πάντοτε μέσα στους αιώνας των αιώνων. Θα διαβάσουμε σήμερα, αδερφοί, από τη σελίδα 911 από του Λουκά το Ευαγγέλιο, και μετά θα διαβάσουμε και για τη βάφτιση κάτι, με τη χάρη του Θεού. Είναι σελίδα 911 από το 8 κεφάλαιο ή τα κεφάλαιο, από το 40 εδάφιο. Ότε δε επέστρεψε ο Ιησούς, απεδέχτη αυτόν όχλος, διότι πάντες ήσαν περιμένοντες αυτόν. Και δούλθε ένα άνθρωπος ονομαζόμενος Ιάιρος, ως εσύ το άρχον της συναγωγής, και πεσώνει στους πόδας του Ιησού, παρεκάλει αυτόν να σέλθει στον οίκον αυτού. Διότι είχε θυγατέρα μονογενή, ως ετών 12, και αυτή απέθνησκεν. Ενώ δε πορεύεται, η όχλη συνέθλιβον αυτόν και γινή, της έχουσα ρίσιν αίματος 12 έτη, ή της δαπανίσασα εις ιατρούς όλων των βίων αυτής, δεν ειδινήθη να θεραπευθεί υποδενός. Πλησιάσασα όπισθεν, ίγγισε το άκρον του ματίου αυτής, και παρευθύσε στάθη η ρίσης του αίματος αυτής. Και είπε ο Ιησούς, της μου ίγγισε? Και ενώ ειρνούντο, πάντες, είπε ο Πέτρος και η μεταυτού, επιστάτα η όχλη σε συμπιέζουση και σε συνθλίβουση, και λέγεις, της μου ίγγισεν? Ο δε Ιησούς είπεν, μου ίγγισε της, διότι εγώ ενόησα ότι εξήρθε δύναμης απ' εμού. Ιδούσα δε γινή ότι δεν εκρύφθη, ήρθε τρέμουσα και προσπέσουσα εις αυτόν, απήγγειλε προς αυτόν, ενώπιον παντός του λαού, δια ποιον αιτίαν ίγγισεν αυτόν, και ότι παρευθείς ιατρεύθη. Ο δε είπε προς αυτήν, θάρρυθηκα τη ρηπίστη σου σε έσωσεν, ύπαγες ειρήνην. Ενώ δε λάλη έτη έρχεται της παρά το αρχισυναγόγου λέγον προς αυτόν, ότι απέθανε η θυγάτηρ σου, μη ενοχλεί το διδάσκαλον. Ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη προς αυτόν λέγον, μη φοβού, μόνο πίστευε και θέλει σωθεί. Και ότε εισήρθεν εις νοικίαν, δεν άφηκεν ουδέν να εισέλθει, ημί τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Έκλειον δε πάντες και εθρύνουν αυτήν. Ο δε είπε, μη κλαίετε, δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται. Και καταγέλων αυτών εξεύρονται ότι απέθανεν. Αλλά αυτός εκβαλών έξω πάντας και πιάσας την χείρα αυτής, εφώναξε λέγον, κοράσιον, σηκώθητη. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρευθής, και προσέταξε να δοθεί εις αυτή να φάγει. Και ξεπλάγησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν εις αυτούς να μη ύποσιν εις μηδένα το γεγονός.
Αυτά τα λόγια μόνο ο Κύριος μπορεί να τα πει. Να μην πείτε σε κανένα το γεγονός. Εάν εμείς ήμασταν στη θέση του Κυρίου, θα λέγαμε: πέστε το να το μάθει όλος ο κόσμος ότι έγινε Ανάσταση, ότι έγινε ευλογία, ότι έγινε σωτηρία. Μα θα μου πεις, γιατί ο Κύριος δεν ήρθε να λάβει δόξα παρανθρώπων στον κόσμο αυτό, στη ζωή αυτή? Όχι, αδερφοί. Δεν ήρθε να λάβει δόξα από τους ανθρώπους, γιατί τη δόξα την είχε πάντοτε με το Πατέρα. Ήτανε πάντοτε ενώπιον του Θεού. Είναι το Α και το Μέγα, είναι η αρχή και το τέλος. Η βασιλεία του είναι ουράνια. Και δεν ήρθε εδώ στα πλάσματά του να τον δοξάσουνε, αδερφοί, να τον μεγαλύνουνε, γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί ούτε να δοξαστεί από τον ανθρώπων, αλλά ήρθε να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Ήρθε να σώσει ό,τι είναι για να σωθεί. Ήρθε και μας ελέησε, αδερφοί, και μας έλκυσε με την αγάπη του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αφού ο Κύριος, αδερφοί, κατατρόπωσε μία αγέλη δαιμονίων, το προηγούμενο γεγονός δεν το διάβασα, γιατί δεν επαρκεί ο χρόνος, αδερφοί μου. Ελευθέρωσε το Γαδαρινό, μια λεγιώνα είχε μέσα του από δαιμόνια, πάνω από 2.000 δαιμόνια. Η λεγιώνα αριθμίζεται με Ιταλικό σύνταγμα, αδερφοί, των λεγιώνων. Πάλα έτσι τους αριθμούσανε, 2 μέχρι 3.000 πονηρά πνεύματα ήταν μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Το δίναν με αλυσίδες, με ποδόδεσμα, με χειρόδεσμα, με τριχές. Τα έκοβε, αδερφοί, και κοιμόνταν, λέει, εν της μνημείς. Θα μου πεις, για αυτόν τον άνθρωπο πήγε ο Χριστός εκεί? Ναι, για αυτόν τον άνθρωπο, για ένα και μοναδικό, αδερφοί. Αφού τον ελευθέρωσε ο Κύριος, αφού τα δαιμόνια τον παρακαλέσανε να μην τους στείλει στην Άβυσσο, στη φυλακή των δαιμονίων, και τους έστειλε μέσα στα γουρούνια, στους χείρους. Βεβαίως, αδερφοί, και οι χείροι δεν μπόρεσαν να υπομείνουν και να αντέξουν την παρουσία τους, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος, αδερφοί, με τόσα πολλά. Πέσανε μέσα στη λίμνη και πνιγήκανε όλα. Οι Γαδαρνοί τον διώξανε, δεν εκμεταλλευτήκανε, αδερφοί, τον χρόνο αυτό, την ευκαιρία αυτή, να τον κρατήσουν τον Χριστό ώστε να σωθούν και άλλοι άνθρωποι ή να ελευθερωθούν και άλλοι άνθρωποι, αλλά τον διώξανε, φύγε από εμάς. Και να ξέρετε κάτι, αδερφοί, ότι ο Κύριος δεν μένει με το ζόρι σε κανέναν και με κανέναν. Θα πρέπει ο άνθρωπος να τον αγαπάει και να τον θέλει να τον έχει στη ζωή του. Δόξα στον Κύριο. Ακόμα και τα έθνη, αδερφοί, τα οποία αγαπάνε τον Χριστό και λατρεύουν τον Θεό, αδερφοί μου, ο Κύριος απλόχειρα τους ευλογεί και δεν τους αφήνει. Ακόμα και έθνη, προσέξτε, λαούς, φυλές, γλώσσες που τον έχουν κάνει Κύριος στη ζωή τους, ο Κύριος είναι ανάμεσά τους, είναι ο σωτήρας τους, είναι ο ευεργέτης τους, αλλά είναι και ο γιατρός τους, αδερφοί. Παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο προχωρημένοι στην επιστήμη, ελπίζανε στον Κύριο, αδερφοί. Εδώ βλέπουμε αυτή η γυναίκα, αφού πέρασε ο Κύριος, επέστρεψε πάλι πίσω, δεν τον δεχτήκαν οι Γαδαρινοί, και λέει: επέστρεψε ο Ιησούς, απεδέχτη αυτόν όχλος, τον υποδέχτηκε μεγάλο πλήθος κόσμου, αδερφοί μου, διότι πάντες ήταν περιμένοντες αυτό, τον περιμένανε. Οι όχλοι περιμέναν τον Χριστό, εμείς περιμένουμε τον Χριστό ή περιμένουμε κάποιον άλλον, αδερφοί? Α, πρέπει να περιμένουμε τον Κύριο, για την ώρα που δεν περιμένουμε θα έρθει ο Χριστός. Θα επιστρέψει ο Χριστός να πάρει τα πολύτιμά του, να πάρει την εκκλησία του, γιατί την ανθρωπότητα αυτή την περιμένουν μεγάλες δυσκολίες, μεγάλα προβλήματα, μεγάλη θλίψη, αδερφοί μου, περιμένει την ανθρωπότητα. Γιατί όμως? Γιατί δεν θέλουν τον Θεό. Δεν θέλουν τον Σωτήρα, τον οποίο έστειλε ο Θεός στη ζωή τους. Τον σταυρώσαν, τον απορρίψανε, αλλά ακόμα μέχρι σήμερα, αν και κηρύττεται το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, αδερφοί, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν. Δεν είναι πολλοί. Δεν σώζονται, αδερφοί, μαζικά πλήθη, χιλιάδες όπως στην αρχή. Δεν σώζονται. Γιατί δεν αγαπάνε οι άνθρωποι την αλήθεια. Νομίζουν ότι με αυτά που τους προσφέρει ο κόσμος είναι όλα. Αυτό είναι το παν. Δεν είναι αυτό το παν, αδερφοί. Όλα αυτά είναι πρόσκαιρα, όλα αυτά είναι μάταια, δεν ωφελείται η ψυχή του ανθρώπου καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Εδώ βλέπουμε ένας άρχοντας των Ιουδαίων, ο Ιάριος, αρχισυνάγωγος. Είχε αξίωμα άνθρωπος, αδέρφια μου. Εσείς τι λέτε, δεν βρήκε τους καλύτερους γιατρούς να δούνε την κόρη του? 12 ετών ήταν η κορούλα του. Και ξέρετε, εμείς οι γονείς αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ και τα λαχταράμε. Αλλά να που ήρθε το πρόβλημα όμως. Τα προβλήματα θα έρθουν κάποια στιγμή στη ζωή μας. Είτε νωρίς είτε αργά θα έρθουν, αδερφοί μου.
είτε μεγάλα είτε μικρά. Σημασία έχει πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, με ποιο τρόπο. Υπάρχει ο ανθρώπινος τρόπος. Ωραία. Έχω λεφτά. Ωραία. Έχω δύναμη. Έχω εξουσία. Μπορούν αυτά να μας βοηθήσουν, αδερφοί, ώστε να εμποδίσουν το θάνατο να μην έρθει. Ή την ασθένεια να μην έρθει. Όχι, αυτά θα έρθουν στη ζωή μας. Πρώτα οι ασθένειες, μπορεί στο τέλος να έρθει και ο θάνατος. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να ελευθερώσει από ασθένειες ανίατες είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να σώσει από το θάνατο πάλι ο Ιησούς Χριστός είναι. Γιατί αυτός έχει τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Σε αυτόν του εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και σε αυτόν θέλει κλείνει πάντων επ' ουράνιο, επ' ήγιο και καταχθόνιο. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος της δόξα του Θεού Πατρός. Ο Κύριος όλων των πραγμάτων, των ουρανίων και των επιγείων. Και είναι ο Κύριος όλων των ανθρώπων, παρακαλώ. Προσέξτε. Γιατί? Γιατί αυτός πλήρωσε με τη ζωή του για όλους τους ανθρώπους. Η θυσία του έχει τη δύναμη να σώσει όλους τους ανθρώπους. Να που όμως δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί όλοι δεν τον εξητούν. Όλοι δεν τον επικαλούνται στη ζωή τους, να έρθει στη ζωή τους. Με τα βίας ο Κύριος δεν έρχεται. Ο αρχισυνάγος τον παρακαλάει και του λέει έλα στο σπίτι μου. Και ξέρετε, οι Ιουδαίοι τότε, αυτοί που πιστεύαν, είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχουν θρησκείες σήμερα στον κόσμο, αδερφοί. Άμα πιστέψεις, αδερφοί, στον αληθινό Θεό, στον Ιησού Χριστό και δουν ότι αλλάζει η ζωή σου, μπορεί να σε απειλήσουν και με θάνατο. Το ξέρετε. Μπορεί η συγγένειά σου να σε μισήσει τόσο πολύ, να σε εκδιώξει τόσο πολύ. Εμένα θυμάμαι οι γονείς μου τότε μου το είχαν πει φανερά, ενώπιον πάντων. Θα σε αποκληρώσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είσαι παιδί μας τώρα πλέον και δεν έχεις μέρος στην περιουσία μας. Και εγώ τους είπα με απλότητα καρδιάς, δώστε τα όλα στα υπόλοιπα αδέρφια μου, δεν θέλω τίποτα. Μα είσαι στα καλά σου. Είμαι στα καλά μου, είμαι στα μυαλά μου. Δηλαδή, να προδώσω τον Χριστό, να αρνηθώ την αιώνια ζωή, να αρνηθώ όλες τις ενέργειες που έκανε ο Κύριος στη ζωή μου, για να κληρονομήσω 2-3 χωραφάκια. Ή να κληρονομήσω 1-2 σπιτάκια. Και τι να τα κάνω αυτά, αδερφοί μου, συγγνώμη. Θα με βοηθήσουν στην ανάγκη μου, στο πρόβλημά μου, στην αρρώστιά μου? Θα με βοηθήσουν αυτά? Θα τα πουλήσεις και θα πας στον καλύτερο γιατρό. Βεβαίως, και τότε είχε γιατρούς. Δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον Ιάριο. Ετοιμοθάνατη κοπέλα, αδερφή, 12 χρονών, ε. Και λέει, πού να πάω τώρα? Θα πάω στον αιρετικό. Είχε ακούσει ότι ο ονομαζόμενος ή λεγόμενος αιρετικός Ιησούς Χριστός, γίνονται θαύματα δι' αυτού του ανθρώπου. Ενεργεί ο Θεός, είναι ο Θεός μαζί του. Όπως και ο Νικόδημος το είχε εννοήσει, το είχε καταλάβει, αδερφοί. Έλα στο σπίτι μου, του λέει, γιατί η γατέρα μου πνέει τα λίστια. Είναι στα τελευταία της. Έλα, σε παρακαλώ. Κίνησε ο Κύριος για να πάει, αδερφοί. Δεν λέει ο Κύριος ποτέ όχι. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θέλει σωθεί. Και όποιος ζητάει κάτι από τον Κύριο θα το λάβει, αδερφοί. Όταν το ζητάει εκ πίστεως και καρδίας και ότι είναι κατά το θέλημα αυτού. Δεν θα ζητούμε, αδερφοί, κατά το θέλημα της καρδιάς μας, κατά τις ορέξεις της καρδιάς μας, να ικανοποιήσουμε τη σάρκα μας. Δώσ' μου λεφτά να παίξω στο καζίνο, να παίξω λότο, να παίξω τότο, να το πιάσω και να δώσω. Δεν χρειάζεται. Τέτοιες βοήθειες δεν έρχονται από τον ουρανό, αδερφοί μου. Γιατί ξέρει ο Κύριος και το λέει στο λόγο ότι η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Όταν ο άνθρωπος δένεται με αυτά τα πράγματα, με τα επίγεια, με το αργύριο, αδερφή, στο τέλος θα προδώσει και τον Χριστό. Καθώς και ο Ιούδας. Θα το προδώσει. Είτε νωρίς είτε αργά. Σε μια δύσκολη στιγμή. Και καθώς πορευόνταν, αδερφή, μια γυναίκα, και αυτή ταλαιπωρημένη καημένη, τη λέω καημένη. 12 χρόνια έπασχε από αιμορραγία. Αιμορραγία. Άντε να τη σταματήσεις, αδερφέ μου. Πήγε σε γιατρούς, δαπάνησε όλη την περιουσία της. Και σε ποιο γιατρό δεν πήγε, αδερφή? Δηλαδή, πουλούσε, πλήρωνε. Πουλούσε, πλήρωνε. Πουλούσε, πλήρωνε. Τελειώσανε τα χρήματα. Τώρα τι κάνουμε? Πήρε μια απόφαση μέσα στην καρδιά της. Αν και ακόμα το ημάτιό του να αγγίξω, θα σωθώ. Θα γίνω καλά.
έστω και τελευταία στιγμή, αδερφοί μου. Αλλά πολλές φορές τα παθήματα στη ζωή μας γίνονται και μαθήματα, αδερφοί. Όταν χάσουμε πάσα ανθρώπινη ελπίδα, όταν χάσουμε το στηριγμό μας, γιατί να μην έχουμε το θάρρος στην αδειλότητα του πλούτου, το λέει στο Λόγο του Θεού, να επιστηριζόμαστε. Εγώ μαζεύω λεφτά για τα γεράματα, γιατί άμα αρρωστείς θα πας στους γιατρούς. Χαίρομαι πολύ. Άντε να ζήσουμε 100, αδερφοί, να περάσουμε την ευρωστία. Και να ξέρετε ότι ο άνθρωπος γεύεται το πρώτο θάνατο από ασθένεια. Αλλά σήμερα και από ατυχήματα που γίνονται στους δρόμους, στα αεροπλάνα, στα πλοία, αδερφοί μου, πολύ γρήγορα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Το κυριότερο πάνω απ' όλα είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος, αδερφοί, τον Θεό. Να πλησιάσει τον Θεό για να τον πλησιάσει και ο Θεός. Να πλησιάσεις τον Χριστό για να τον γνωρίσεις, αδερφέ μου. Για να έρθει στη ζωή μου και στη ζωή σου. Για να κάνει το μεγαλύτερο θαύμα. Το θαύμα της σωτηρίας. Το θαύμα της αναγεννήσεως. Το θαύμα του βαπτίσματος του Πνεύματος του Αγίου. Που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το λάβουν, δεν μπορούν να το γευτούν. Αν ο άνθρωπος δεν το ζητήσει, αδερφοί, δεν πρόκειται να το λάβει. Όταν ο άνθρωπος έρχεται στον Κύριο, δεν επιστρέφει ποτέ κενός πίσω. Κάτι θα πάρει, κάτι θα λάβει. Η Συροφήνη σας ζήτησε ψίχουλα να τις δώσει. Εγώ θέλω τα ψίχουλα, λέει, που πέφτουν από το τραπέζι, αυτά που εσείς πετάτε, αυτά να μου δώσεις. Και αυτά που εμείς θεωρούμε μικρά και μηδαμινά, αδερφοί, είναι πολύ μεγάλα τα οποία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Το ξέρετε. Ενώ ο Θεός μας έχει δώσει χαρίσματα, σωτηρίες, ευλογίες και άλλα πολλά, τα έχουμε πετάξει σε μια γωνία εκεί πέρα και τα θεωρούμε ένα μηδέν. Και ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, με τη ζωή μας, το τι θα φάμε, το τι θα πιούμε, το τι θα ενδυθούμε, και έχουμε αμελήσει και τη σωτηρία μας ακόμα. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Να ξέρετε ότι ο Χριστός δεν θα ξανασταυρωθεί για μας. Μια φορά έγινε αυτό. Και ο Χριστός δεν θα έρθει δύο φορές να πάρει την εκκλησία του. Μια φορά θα γίνει και αυτό. Και θα πρέπει να βρεθούμε έτοιμοι, αδερφοί. Καθώς η καρδιά μας βρίσκεται έτοιμη να δεχτεί τον Χριστό και να σωθούμε και να αναγεννηθούμε, έτσι θα πρέπει να βρεθούμε και έτοιμοι για να συναντήσουμε τον Κύριο στις νεφέλες. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, δεν πρόκειται να αρπαχθούμε. Εάν έχει ελαττωθεί η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας, δεν πρόκειται να μεταμορφωθούμε. Δεν πρόκειται. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει τη μεταμόρφωση και θα κάνει την αρπαγή και θα μας αρπάξει και θα μας πάει στις νεφέλες να συναντήσουμε τον Κύριο. Για να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα οποία μέλουσε γίνει στον κόσμο. Να μην είναι αργά για κανέναν από εμάς, αδέρφια μου. Θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Θα πρέπει να πλησιάσουμε τον Κύριο για να μας πλησιάσει. Δόξα στον Κύριό μας. Αυτή η γυναίκα τον πλησίασε με πίστη. Και πραγματικά, αδερφοί, πέρασε μέσα από το πλήθος του κόσμου και πιάσε το ημάτιό του Κυρίου. Πώς δεν έκανε κανένα λάθος να πιάσει το ημάτιο του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ανδρέα, του Βαρθολομαίου. Αδερφοί, συγκεκριμένα, όχι σε άλλα πρόσωπα. Μόνο σε ένα πρόσωπο θα πας. Μόνο από αυτό το πρόσωπο θα λάβεις βοήθεια στη ζωή σου. Θα λάβεις θεραπεία. Μόνο. Συγκεκριμένα, αδερφοί. Εγώ πάω στη μητέρα του. Πάνε και στη γιαγιά του, άμα θες. Και στο θείο του. Πάνε. Θα λάβεις. Και εγώ πήγαινα παντού. Εδώ, εκεί, 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 τίποτα. Ουκίκ φωνή, ουκίκ αγρόασης. Αλλά όταν το ζήτησα στη ζωή μου, λέω, εάν υπάρχεις, εάν είσαι ζωντανός όπως γράφουν οι γραφές, θέλω να σε γνωρίσω. Και όχι μόνο. Θέλω να με θεραπεύσεις, Κύριε. Και όταν ο άνθρωπος ζητάει τη θεραπεία, ο Κύριος, επειδή μας πλαγνίζεται, μας δίνει και τη σωτηρία, αδερφοί, το ξέρετε. Την οποία δεν τη γνωρίζουμε. Πόσο μεγάλη αξία έχει. Δεν τη γνωρίζουμε. Εμείς θέλουμε να γίνουμε καλά στο σώμα. Αλλά ο Κύριος θέλει να θεραπεύσει και την ψυχή μας. Αλλά και το πνεύμα μας. Αλλά και τη διάνοιά μας. Που είναι ξέφραχτο αμπέλι πολλές φορές. Να βάλει το φραγμό το πνευματικό, αδερφοί, να μην μας πειράζει ο πονηρός. Αδερφοί, ευθύς, εξειράνθη, λέει, η ρίση του αίματος. Δηλαδή, σταμάτησε το αίμα να φεύγει από το σώμα της. Σταμάτησε. Μα πώς έγινε αυτό? Μα πώς έγινε? Μα είναι δυνατόν να μην πει τίποτα ο Κύριος ούτε ένα λόγο?
και να πάω να τον πλησιάσω και να πάρω το αίτημά μου, να πάρω τη θεραπεία μου. Αδερφοί μου, αυτό το οποίο έγινε εδώ πέρα είναι ένα και μοναδικό γεγονός. Το ξέρετε? Να πάει κάποιος άνθρωπος στα θόρυβα να πάρει κάτι, να μην ζητήσει, να μην τον παρακαλέσει και να θεραπευθεί. Σταμάτησε ο Κύριος όμως. Ο μόνος που τα αντιλήφθηκε ήτανε. Οι υπόλοιποι δεν αντιληφθήκαν τίποτα. Τις με ίγγισε, λέει, όχλος πολλής, και του λέω Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, τι λες Κύριε, ποιος έγγιξε εδώ? Σε έχουν βάλει στη μέση και από παντού σε πιέζουν και σε εγγίζουν. Τι λες τώρα ποιος άγγιξε? Δεν μπορούμε εμείς να τα συλλάβουμε αυτά, αδερφοί. Κάποιος με άγγιξε, λέει, γιατί αισθάνθηκα ότι έφυγε δύναμη από πάνω μου. Βλέπετε πώς μπορούμε να λάβουμε από τον Κύριο, αδερφοί. Όταν τον πλησιάσουμε με απλότητα καρδιάς και με λίγο πίστη μέσα μας, θα πάω σε αυτόν και θα με ευλογήσει, θα πάω σε αυτόν, θα με θεραπεύσει, θα μου δώσει. Με απλότητα καρδιάς, αδερφοί. Γιατί δεν είχε άλλη ελπίδα, δεν είχε άλλη διέξοδο, λεφτά για τους γιατρούς δεν είχε, τελειώσανε. Και μια μέρα τελειώνουν όλα, αδερφοί μου. Το ξέρετε? Και γνωρίζω αδερφούς, αδερφιά μου, που είναι φτωχοί. Άμα έχουν κάποιο άρρωστο από ανάμεσά τους, ξέρετε τι κάνουνε? Πολύ φοβερό. Βάζουν τον άρρωστο στη μέση και αρχίζουν και προσεύχονται, αδερφοί, ασταμάτητα μέχρι να τον επισκεφθεί ο Κύριος. Δεν έχουν λεφτά για γιατρούς, αλλά ελπίζουν στο Θεό. Ελπίζουν στο Χριστό, αδερφιά μου. Μα προσεύχονται, πόσο προσεύχονται, μέχρι να δουν το χέρι του Θεού να ενεργήσει. Ο προφήτης Ηλίας πόσο προσευχήθηκε στο όρος? Εμείς λέμε 7 φορές. Δεν λέει πόσο χρονικό διάστημα προσευχήθηκε. Δεν λέει ακριβώς σε πόσες ώρες ο Κύριος ενήργησε, ώστε να δει στο τέλος του ορίζοντα την παλάμη που είδε ο υπηρέτης του. Δεν το λέει. Εμείς το 7 φορές το λέμε πολύ γρήγορα. 7 φορές. Πόσο διέργησε όμως 7 φορές? Εσείς τι λέτε, έκανε πεντάλεπτος προσευχές ή του λεπτού? Όχι, αδέρφια μου. Ή από την αρχή αμέσως έπεσε κάτω με τα μούτρα του για να προσευχηθεί? Όχι, άρχισε σιγά σιγά, χαλαρά, ο Θεός θα μ' ακούσει. Για πάνε, κοίταξε, έρχεται κανένα σύννεφο από τη Δύση? Τίποτα. Και μια φορά αύξησε την προσευχή, 2 φορές, 3 φορές, πιο πολύ προσευχή, 4 φορές, ακόμα πιο πολύ, 5 φορές, ακόμα πιο πολύ προσευχή, 6 φορές, μα τι γίνεται? Αδερφοί μου, δεν πρέπει να χαλαρώνουμε. Όταν δεν δούμε αμέσως το συννεφάκι ή στον ορίζοντα, γιατί εμείς εύκολα χαλαρώνουμε, αδερφοί. Εύκολα παρετούμαστε. Εντάξει, δεν με ακούει εμένα ο Θεός. Δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός. Και σταματάμε, αδερφοί. Το πρόβλημα μένει όμως. Η στεναχώρια μένει, η ασθένεια μένει, δεν λύνεται τίποτα. Μα τι πρέπει να κάνω δηλαδή, αδερφοί μου? Ενθέρμος γενωμένη. Το ενθέρμος σημαίνει, αδερφοί, αυγαίνει μέσα από την καρδιά και μέσα από την ψυχή. Θα πρέπει να το μάθουμε και αυτό όμως, αδερφοί μου. Εχθές είπε ο αδερφός ο Γκάρης, τι έκανες, αδερφέ? Ο Γκάρης, δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ όλοι, δεν ήσασταν. Προχθές με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να έρθω, γιατί έχουμε μια μεγάλη κοινωνία, μας κάλεσε μια αδερφή κτλ. Λέω, αδερφέ μου, αυτές οι συναθρήσεις γίνονται μια φορά το χρόνο, 2 φορές το χρόνο σε κάθε εκκλησία. Αλλά εντάξει, του λέω, το εντάξει βγήκε από το στόμα, αλλά μέσα στην καρδιά μου στεναχωρέθηκα. Λέω, γιατί να μην έρθει ο αδερφός? Γιατί να μην έρθουν τα αδέρφια, έχουμε και πρεσβυτέριο, να τους δούμε λίγο από κοντά κτλ. Εχθές το πρωί ήταν, με παίρνει πάλι τηλέφωνο, μου λέει, αδερφέ, θα έρθουμε. Λέω, τι έγινε? Θα σου πω από κοντά, λέει, τι έγινε, αδερφέ. Η αδερφή η οποία μας εκάλεσε, λέει, άρχισε όλους έναν έναν να μας λέει να μην έρθετε, να μην έρθετε, να μην έρθετε. Πρώτη φορά λέει, ζω τέτοιο πράγμα. Και όταν τον είπα, αδερφέ, εγώ ζήτησα και παραπονέθηκα στον Κύριο για να έρθεις, λέει, πώς το έκανες αυτό? Αδερφέ, του λέω, με πόνο της καρδιάς μου προσευχήθηκα από μέσα και είδε ο Κύριος στεναχωρημένος. Λέω, γιατί να μην έρθει, να μην έρθουν τα αδέρφια?
Θα μου πεις, αδερφέ, μπορεί να γίνουν τέτοια πράγματα? Να αναβάλει ο αδερφός ή η αδερφή που έχει καλέσει σχεδόν όλη την εκκλησία? Τίποτα δεν είναι αδυνατόν στο Θεό, αδερφή. Μπορεί να τα αλλάξει όλα. Και λέει, καλά κάναμε που ήρθαμε, αδερφή, γιατί μας ευλόγησε πάρα πολύ ο Θεός. Εχθές έγινε αυτό. Και φύγανε πολύ χαρούμενοι πίσω τα αδέρφια, αδερφή μου. Όταν προσευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, αδερφή, οι προσευχές εισέρχονται στον ουρανό, στο θρόνο του Θεού. Όταν είμαστε συνέχεια στη μουρμούρα, στο παράπονο, και όταν λέμε ότι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, γιατί δεν έγινε αυτό στη ζωή μου, δεν πράττουμε σωστά, αδερφή. Όταν τα παίρνουμε πάνω μας όλα, ότι Κύριε, φταίω γιατί δεν προσεύχομαι. Φταίω, Κύριε, γιατί σταμάτησα να συμπερπατώ με τα αδέρφια μου. Κύριε, φταίω. Δεν διαβάζω το λόγο σου, δεν ακούω το λόγο σου. Κύριε, φταίω γιατί δεν τους αγαπάω τους αδερφούς μου. Δεν τους έχω όλους στην καρδιά μου, Κύριε. Βοήθησέ με να μπουν όλοι μέσα στην καρδιά μου. Αν πεις, αδερφέ, τι λες τώρα? Ναι, αδερφή μου. Στην καρδιά του Κυρίου μας χωράνε όλοι. Στην καρδιά μας πόσοι χωράνε? Θα πρέπει να κοιτάξω την καρδιά μου πόσοι χωράνε μέσα. Χωράνε όλα τα αδέρφια μου, εν Χριστώ Ιησού. Χωράνε οι άνθρωποι, όλοι. Χωράνε οι εχθροί μου μέσα. Μα και οι εχθροί να μπουν μέσα, αδερφοί μου. Θα τους έχουμε στην καρδιά μας και αυτούς για να προσευχόμαστε για αυτούς, αδερφοί. Για να τους σώσει ο Κύριος. Γιατί άμα τους πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων, αδερφοί μου, δεν θέλουμε ούτε να τους δούμε, ούτε καν να ακούμε για αυτούς. Όχι. Θα τους έχουμε στην καρδιά μας και θα προσευχόμαστε για αυτούς, αδερφοί. Και πόσο μάλλον για τα αδέρφια μας. Οι μαθητές του είπαν ότι, Κύριε, τι γίνεται? Δεν καταλαβαίνεις ότι σε πιέζουνε? Και ο Κύριος λέει, κάποιος με άγγιξε και φοβήθηκε η γυναίκα και του τα είπε όλα, αδερφοί μου, ενώπιον πάντων. Ταλαιπωριόμουν 12 χρόνια, του λέει. Γιατριά δεν βρήκα, θεραπεία δεν έλαβα. Όλα τα υπάρχοντά μου τα δαπάνησα. Αλλά ήρθα σε σένα και αμέσως θεραπεύτηκα. Ο Κύριος δεν ζήτησε αργύριο. Δεν της λέει, η θεραπεία που έλαβες κάνει τόσα. Τίποτα, αδερφοί. Άνευ αργυρίου, άνευ χρυσίου. Πόσα έχει δώσει ο Θεός και πόσα δίνει σε εμάς χωρίς να ζητήσει τίποτα, αδερφοί. Πόσα. Εμείς καμιά φορά απαιτούμε. Εάν κάνουμε κάτι, θέλουμε να μας κάνουν και εμάς, να μας βοηθήσουν και εμάς, να μας δώσουν και εμάς. Γιατί άμα δεν μας δώσουν, δεν μας βοηθήσουν, κακό σκεφτόμαστε μετά. Εδώ λείπει η αγαθοσύνη, αδερφοί. Ο Θεός είναι αγαθός, ξέρετε. Ανατέλει τον ήλιο για πονηρούς και καλούς ανθρώπους. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους ο Κύριος. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν βρέχει μόνο στο λαό του, στα παιδιά του? Βρέχει σε όλους. Ανατέλει τον ήλιο για όλους. Δόξα στον Κύριό μας. Αυτά είναι ωραία παραδείγματα, αδερφοί, τα οποία μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, που δεν πρέπει και εμείς να έχουμε χωρίσματα στην καρδιά μας και να μην προσωποληπτούμε. Ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον. Εγώ τα ξέρω καλύτερα από τον άλλον. Εγώ τα βλέπω όλα, οι άλλοι δεν βλέπουν. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να μοιάσουμε τον ουράνιο πατέρα, αδερφοί μου. Αν και οι άνθρωποι δεν τον θέλουν, θα μπορούσε να κάνει συντέλεια, τη συντέλεια του αιώνος πολύ προ 100 ετιών ή προ 1000 ετών, προ 2000 ετών θα μπορούσε να βάλει ένα τέρμα ο Κύριος. Δεν το κάνει όμως. Μακροθυμεί, λέει, για μερικούς για να μην απολεστώσει πάντες. Έχει προειδεί ο Κύριος ότι υπάρχει ακόμα λαός που θα τον επικαλεστεί, που θα τον ζητήσει, που θα τον αγαπήσει. Γι' αυτό και περιμένει, αδερφοί, ο Κύριος. Περιμένει. Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται στον κόσμο. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, θα έρθει μια μέρα και θα τους συναντήσει όπως συνάντησε εμένα και σένα. Θα περάσει από την πόλη σου, θα περάσει από το σπίτι σου, από το σπίτι μου. Θα περάσει. Θα χτυπήσει την πόρτα ο Κύριος. Όποιος το ανοίξει, αδερφοί, θα μπει μέσα και θα δειπνήσει μαζί του. Λέμε, είναι η καρδιά του ανθρώπου αυτή. Είναι και η καρδιά. Είναι. Μπορεί να είναι και το σπίτι μας, η οικογένειά μας. Μπορεί να είμαστε διακεκλεισμένοι των θυρών, από το φόβο των Ιουδαίων. Γιατί δεν φτάνουν αυτά που έχουμε, αδερφέ μου. Λίγα και ευλογημένα. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί.
ο Κύριος της είπε κάτι, αδερφοί μου, το οποίο αφορά και εμάς. Ο δε είπε προς αυτήν, θάρι θυγάτερ η πίστη σου σέσωσεν, είπα γης ειρήνην. Δεν έλαβαμε μόνο τη θεραπεία, αδερφοί, αλλά έλαβε και τη σωτηρία. Πολύ, πολύ σημαντικό, ε. Μα δεν ζήτησα σωτηρία. Ο Κύριος τη δίνει δωρεάν, αδερφοί. Το ξέρετε. Ένας που τον πλησιάζει, ένας που τον επικαλείται. Γι' αυτό λέει στο λόγο του, όσοι σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Και αφού ο άνθρωπος σώζεται, αδερφοί μου, από το βέβαιο θάνατο, από την αμαρτία, από την καταδυναστία του διαβόλου, παίρνει απόφαση μέσα στην καρδιά να ακολουθήσει τώρα τον Κύριο και να ζήσει για τον Κύριο και να κάνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, αδερφοί μου. Να βαφτιστεί εις το νερό εις άφεση αμαρτιών. Να το κάνει αυτό. Μα σε μεγάλη ηλικία να βαφτιστώ, τι σημασία έχει αυτό, αδερφοί? Ο Κύριος και στον Νικόδημο το είπε, ότι εξίδατος και πνεύματος, αλλιώς δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Εκεί εννοεί, αδερφοί, την αναγέννηση εξίδατος και πνεύματος. Αλλά και η εντολή του Κυρίου είναι, ο πιστέψας και βαφτιστής ούτως θέλει σωθεί. Ο απιστής σας θέλει κατακριθεί. Και θα καλά είναι, αδερφοί, να πάει να ετοιμαστεί σιγά σιγά. Και λέει εδώ, αδερφοί, ο Κύριος, ενώ δε λάλλει, έρχεται κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου, λέγον προς αυτόν, ότι απέθανε η κόρη σου, μην ενόχλει τον διδάσκαλον, άστον τώρα, παρετήσου. Η κόρη πέθανε, ετοιμαζόμαστε για κηδεία τώρα. Άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό, αδερφοί μου, έτσι. Ο Κύριος το άκουσε όμως, αδερφοί, ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη προς αυτόν, προς τον Ιάριο. Δηλαδή η καθυστέρηση που η γυναίκα τον σταμάτησε, ίσως τύχησε στη ζωή της κορούλας του. Πόση ώρα σταμάτησε ο Κύριος, αδερφοί, να κάνει αυτό το διάλογο με την αιμοραούσα? 5 λεπτά, 10 λεπτά, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν ξέρουμε. Αλλά το μήνυμα ήρθε, το δυσάρεστο. Η κόρη σου πέθανε, μην τον ενοχλείς άλλο, άφησε τον στην ησυχία τώρα. Έχουμε άλλα μπροστά μας. Αυτό δεν το είπε ο Κύριος όμως. Ο Κύριος του λέει, μη φοβάσαι, Ιάριε. Αφού με κάλεσες να έρθω στο σπίτι σου, εγώ θα έρθω. Και αν έρθει ο Κύριος στο σπίτι μας, αδερφοί, θα βάλει μια σειρά και μια τάξη στη ζωή μας, το ξέρετε. Δεν θα τον διώξουμε. Δεν θα του πούμε λύθηκε το πρόβλημα τώρα ή τελείωσε το πρόβλημα. Ας τον να έρθει, αδερφέ. Για καλό θα έρθει. Για ευεργεσία θα έρθει. Για σωτηρία θα έρθει. Για θεραπεία θα έρθει. Δόξα στον Κύριό μας. Ο Κύριος τον ενθάρρυνε, του λέει, μη φοβάσαι, του λέει. Μόνο πίστευε και θέλει σωθεί. Μα πέθανε. Έφυγε η ψυχή της, το πνεύμα της έφυγε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής, ο Κύριος του θανάτου, ο Κύριος των πνευμάτων. Αυτός σε δημιούργησε τα πάντα, έκανε τα πάντα, γιατί είναι και Θεός, αδερφοί μου. Δόξα στο Θεό. Ναι, αλλά είναι άνθρωπος, θεάνθρωπος, με δυνάμεις, με πίστη στον Πατέρα, αδερφοί μου. Ό,τι αν ζητούσε από τον ουρανό του, το έδινε ο Θεός, το ξέρετε. Ό,τι και να ήταν. Εδώ η κορούλα του είχε η λίγη ώρα που πέθανε, του Ιαηρίου. Άμα δούμε τον Λάζαρο, αδερφοί, που ήταν 4 μέρες μέσα στο μνημείο, τι θα πούμε? Θα πούμε κι εμείς όπως είπε η αδερφή του, η Μάρθα, Κύριε, μην τολμήσεις, όζει, μυρίζει, να μην αποκυλήσουμε το λίθο, στο κάτω-κάτω θα γίνουμε και ρεζίλοι, γιατί ήδη κλεισμένος είναι στο τάφο και μυρίζει. Έχουμε βάλει τόσα αρώματα για να μην φτάσει η μυρωδιά μέχρι το χωριό. Ο Κύριος δεν ακούει σε φωνές ανθρώπινες, σε προσταγές ανθρώπινες, σε συμβουλές ανθρώπινες. Αυτό που είναι ορισμένο και αποφασισμένο να κάνει, θα το κάνει, αδερφοί. Το ξέρετε. Θα το τελειώσει ο Χριστός, θα το τελειώσει ο Θεός. Χωρίς τη βοήθειά μας, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή μας, αδερφοί, να το ξέρετε. Θα το κάνει ο Κύριος, γιατί έχει την εξουσία. Και λέει, και ότε εσύ ήρθεν εις την οικίαν,
δεν άφησε κανένα να εισέλθει. Γιατί πολλοί λαός τον ακολουθούσε. Για πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Λέει όλοι απ' έξω. Μπαίνει μέσα τι να δει, αδερφοί μου. Άρχισαν μυριολόγια, θρηνοδίες, κραυγές, φωνές και είναι αυτονόητο. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς να γελάσεις όταν βλέπεις ένα αγαπημένο πρόσωπό σου πεθαμένο ή ετοιμοθάνατο. Τρέμει η ψυχή μέσα, τρέμει η καρδιά. Αυτά είδε ο Κύριος, αδερφοί μου. Εδώ λέει, έκλεγαν δε πάντες, όλοι κλαίγαν και θρύνουν αυτήν. Ο δε είπε, μη κλαίτε. Σαν να είσαι τώρα σε μια κηδεία και να έρθει κάποιος να σου πει, μη κλαίτε. Μα μπορούμε να μην κλάψουμε? Χάσαμε αγαπημένο πρόσωπο. Δεν απέθανεν. Μα αφού παλμούς δεν έχει άλλο. Δεν αναπνέει πλέον. Δεν πέθανε, λέει ο Κύριος. Αλλά κοιμάται. Τι σημαίνει το κοιμάται, αδερφοί? Το κοιμάται σημαίνει ότι πάλι θα ξυπνήσει. Είναι σε ύπνο. Απλώς σε ύπνο είναι. Και για τα παιδιά του, για το λαό του, λέει ο Κύριος, δεν θέλω να στεναχωριέστε για τους και κοιμημένους. Για αυτούς που κοιμηθήκανε. Δεν λέει για τους πεθαμένους, αλλά λέει για αυτούς οι οποίοι κοιμηθήκανε. Που σημαίνει, μια μέρα θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού, ως είναι της μνημείς και θέλουν εισέλθει μένει στη ζωή, εις ανάσταση ζωή, οι δε, οι απειθήσαντες, που πεθάμε τις αμαρτίες, εις ανάσταση κρίσεως. Δόξα στον Κύριό μας. Εδώ ο αδερφή μου λέει, και καταγέλουν αυτόν, τον κοροϊδέψανε, εξεύροντες ότι απέθανε. Δηλαδή όλοι ξέρουν ότι η κοπέλα πέθανε, μόνο ο Κύριος δεν ήξερε ότι πέθανε. Σου λέει τώρα αυτός, καλά δεν βλέπει. Ασάλευτη, ακίνητη, χλώμιασε, έχασε το χρώμα της, έτσι λέμε. Δεν βλέπει, δεν ξέρει. Όλα εμείς τα ξέρουμε, ο Κύριος δεν ξέρει τίποτα. Ο Κύριος δεν είναι ανήξερος, αδερφοί. Και δεν θέλω να πω ότι είναι πολύξερος. Είναι παντογνώστης, είναι καρδιογνώστης, γνωρίζει τα πάντα και ξέρει τα πάντα. Αυτός μας έκανε από χώμα. Το ξέρετε? Και ξέρει όλα τα συστατικά που έχουμε εμείς. Ξέρει τι κατοικεί μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας. Αυτός έδωσε και το πνεύμα, αυτός μας έδωσε τη ζωή, αυτός έδωσε τα πάντα. Γνωρίζει τα πάντα, αδερφοί μου. Και έβγαλε έξω πάντας, λέει, και πιάσα στη χείρα αυτής και φώναξε λέγον Κοράσιον, σηκώθη τι. Την πιάνει από το χείλη, λέει, σήκου. Μα πώς να σηκωθεί ένα σώμα, ένα πτώμα? Και κοιτάξτε τι λέει, αδερφή. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής. Ήρθε πάλι η ζωή, η πνοή μέσα της. Φοβερό και τρομερό. Μακάρι να τα δούμε αυτά, αδερφοί, ανάμεσά μας. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα αντέξουμε. Μας πιάσει φόβος και τρόμος. Φαντάζεστε να πηγαίνει μια κηδεία, γιατί είχε αναστήσει και το παιδί της χείρας από την Αΐνο, ο Κύριος, αδερφοί. Και όλοι πάθαν blackout εκεί πέρα. Όλοι όσοι το συνοδεύανε, πάθαν σοκ. Να πηγαίνουν τώρα να τον βάζουν κάτω από το χώμα και να σηκώνει τον νεκρό εκεί πέρα. Φόβος και τρόμος. Φόβος και τρόμος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να, το σηκώσουμε αυτά, να τα σηκώσουμε αυτά, αδερφοί. Μου είχε δείξει κάποτε ο Κύριος, αδερφοί, πώς γίνονται, να πω καλύτερα, πώς ανασταίνεται ένας νεκρός και πώς βγαίνουν τα δαιμόνια. Έχει πολλά χρόνια τώρα, ήμουν περίοδο, λέω, Κύριε, τα διαβάζω, αλλά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αδερφοί, και με έδειξε ο Κύριος ακριβώς τη νύχτα, ήρθε στον ύπνο, μου έδειξε ακριβώς πώς ενεργεί ο Θεός. Και θα σας το πω με μια φράση ωραία. Ουχή διαδυνάμεως, ουδέ διαισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και πώς? Αυτό που είδα ήτανε ότι το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, οι ενέργειες που γινόντανε, οι αναστάσεις και η κατατρόπωση των δαιμονίων γινόντανε δια του Πνεύματος του Αγίου. Όχι ο άνθρωπος, με άνθρωπο, με ανθρώπους μεν, αλλά το Πνεύμα το Άγιο ενεργούσε. Η δύναμη του Θεού ενεργούσε, αδερφοί μου. Πολύ φοβερό. Όταν ξύπνησα, λέω, Κύριε, πολύ εύκολο μου φάνηκε. Αλλά είναι και πολύ δύσκολο να γίνει. Έτσι δεν είναι?
Εις τον Θεό είναι τα πάντα δυνατά, αδερφοί, μέχρι σήμερα. Αλλά και στον πιστεύοντα. Η πίστη μας είναι λυπής, είναι πολύ λίγη. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας αυξήσει την πίστη και να ζητάμε από τον Κύριο και να λαμβάνουμε, αδερφοί. Βέβαια, ο Ιάριος απαγοητεύτηκε. Έρχονται και οι απαγοητεύσεις. Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ όταν άκουσε αυτό το μήνυμα. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, δεν επέτρεψε να στεναχωρηθεί, αδερφοί μου, ούτε να τα βάψουν μαύρα, αλλά ήρθε στο σπίτι τους και έγειρε το κοράσιον, το ανέστησε. Και τους είπε, δώσε της να φάει η κοπέλα, και εξεπλάγησαν οι γονείς αυτής, όχι μόνο οι υπόλοιποι, και οι γονείς εξεπλάγησαν από το γεγονός αυτό, και τους είπε να μην πείτε σε κανέναν τίποτα από το γεγονός αυτό. Είναι δυνατόν, αδερφοί, να γίνει μια ανάσταση, κυρία, να μην το μάθει ο κόσμος? Γιατί το είπε ο Κύριος αυτό, αδερφοί? Μην πείτε πουθενά τίποτα. Γιατί φοβόνα τους Ιουδαίους? Όχι, καμιά σχέση. Και αυτοί οι Ιουδαίοι ήταν, αρχισυνάγωγος ήταν. Αλλά δεν ήθελε, αδερφοί, να τον πάρουν στις πλάτες και να τον καμαρώνουν και να τον ζυγώνουν. Να φανταστείτε, η είσοδος του στα Ιεροσόλυμα ήταν πολύ θριαμβευτική. Τι ήτανε, με άμαξες, με τι ήτανε? Όχι, αδερφοί, με ένα γαϊδουράκι. Με ένα γαϊδουράκι. Με το πιο ταπεινό και απλό ζωάκι μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και όλοι ζητοκραυγάζανε, φωνάζανε τα παιδιά εκεί πέρα, αδερφοί μου. Ο βασιλιάς του Σιών έρχεται επί πόλου όνου, πράις λέει, πράις, ήσυχος, αδερφοί, έρχεται στη θυγατέρα του, στην Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο Κύριος, αδερφοί, ο οποίος είναι ζωντανός και αναστημένος. Το χέρι του δεν έχει σμιγριθεί να σώσει και να ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε για τη βάφτιση κάτι τώρα, να μην περιμένει πολύ η αδερφή μας. Από του Πέτρου θυμήθηκα κάποια εδάφια, αδερφοί, ένα-δύο εδάφια είναι. Πέτρου την επιστολή. Είναι το θέλημα του Θεού ο άνθρωπος να θάψει τον παλιό, την παλιά του τη ζωή με τις πρώτες αμαρτίες, αδέρφια μου, για να ζει μια αγία ζωή μετά του Κυρίου του. Είναι στη σελίδα μια στιγμούλα, 1076. Λέει, από το 20 εδάφιο, μιλάει για τον Νόε βέβαια, δια το οποίο, από το 19, δια το οποίο πορευθήσε, κήρυξε και προς τα πνεύματα τα εντυφυλακή, τα οποία επίδησαν ποτέ, ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε. Ενώ κατασκευάζεται ο κυβωτός εις ειν ολίγε του τέστην οκτώ ψυχέ, αυτός και η οικογένειά του, εννοεί. Διασώθησαν διείδατος, δηλαδή σωθήκανε δια του ύδατος, δηλαδή περάσανε πάνω από τα νερά. Τι λέει όμως εδώ? Του οποίου αντίτυπον ον το βάφτισμα σώζει και εμάς την σήμερον. Να το προσέξουμε, αδερφοί, αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εγώ δεν βαφτίζομαι. Ναι, αλλά ο Κύριος είπε, ο πιστέψας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Και η εντολή του Κυρίου είναι, πορευθέντες μαθητεύσατε όλα τα έθνη και βαφτίσατε αυτούς εις το όνομα του Πατρός του και του Αγίου Πνεύματος. Το αντίτυπο για μας σήμερα είναι η βάφτιση στο νερό, αδερφοί. Δεν είναι η βάφτιση στο πνεύμα. Θα επακολουθήσει και αυτό. Και ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής αυτό είπε, αδερφοί. Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι επαγγελία για τα παιδιά σας και όλους τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Λέει, το οποίο αντίτυπον όν το βάφτισμα σώζει και εμάς την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός. Δηλαδή η βάφτιση δεν γίνεται, αδερφοί, για να κάνουμε ένα ντουζάκι, ένα πανάκι. Ω, έκανα τον πανάκι. Δεν είναι αυτό. Δεν γίνεται γι' αυτό η βάφτιση. Αλλά έχει τους λόγους, τους σοβαρούς. Γι' αυτό λέει, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις των Θεών εκ μέρους μας. Δικιά μας η μαρτυρία. Θέλω να βαφτιστώ. Θέλω να σωθώ. Όχι μόνο για τη συνείδησή μας, αλλά και απέναντι στο Θεό, λέει, αδέρφια μου. Λέει, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αδερφοί μου,
όπως ο Κύριος ετάφη, αδερφοί μου, έτσι γίνεται η βάφτιση, είναι μια, να πω, πνευματική ταφή. Στο νερό βυθίζεται ο άνθρωπος, τον βυθίζει αυτός που τον βαφτίζει, δηλαδή είναι ταφή αυτή, και όταν βγαίνει από το νερό είναι η Ανάσταση, συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αυτό λέει στην Προσδρομέως, αδερφοί μου, αν δεν κάνω λάθος, στο 6ο κεφάλαιο. Αυτό θα κάνουμε και στην αδερφή μας, θα τη βαφτίσουμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γιατί να λέμε όλη την αλήθεια, αδερφοί, ότι δεν εμποδίζουμε τις ψυχές που θέλουν να βαφτιστούν, παρά μόνο όταν είναι μωρά. Η Εκκλησία του Χριστού δεν βαφτίζει βρέφη, ανθρώπους ή παιδάκια που δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό, δεν έχουν πιστέψει και δεν έχουν γνωρίσει την αμαρτία στο κάτω-κάτω. Δεν έχουν γνωρίσει τα βρέφη? Όχι, αδερφοί. Ούτε τα παιδάκια την έχουν γνωρίσει, γιατί τον Τιούτο είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά για ανθρώπους που συνειδητά πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, πιστεύουν στον Χριστό εκκαρδίας, με την καρδιά τους, τότε, αδερφοί, δεν τους εμποδίζει τίποτα. Όπως ο Φίλιππος τον Ευνούχο, καθώς τον ευαγγέλισε και του εξιστόρισε τα πάντα, ο Φίλιππος δεν είπε «να νερό να σε βαφτίσουμε», ο Ευνούχος είπε, αδερφοί, «να νερό», λέει. Που αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν πιέζουμε κανένα να βαφτιστεί, αδερφοί. Απλώς τα διδάσκουμε, τα κηρύττουμε, τα διαβάζουμε και ο άνθρωπος αποφασίζει μόνος του. Όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως. Το ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών και προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αμήν. Δηλαδή ο άνθρωπος το ομολογεί, ο άνθρωπος το ζητάει μέσα από τη συνείδησή του, μέσα από την καρδιά του. Γιατί? Γιατί πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Και η αδερφή μας Κατερίνα πίστεψε στον Ιησού Χριστό και ζήτησε μόνη της, λέει, αδερφέ, θέλω να βαφτιστώ. Τι πρέπει να κάνω, λέει. Αυτό που είπε και ο Φίλιππος τον Ευνούχο. Τι με εμποδίζει να βαφτιστώ, του λέει. Εσείς τι λέτε? Πνευματικός άνθρωπος ο Φίλιππος, ευαγγελιστής στη διακονία, σκεύος του Θεού. Άμα κοιτάξουμε ένα στον άλλον, αδερφή, θα βρούμε ελαττώματα, λαθάκια, ξυλάρια, καμιά φορά δοκάρια, θα βρούμε. Αλλά δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή, αδερφέ μου. Θα μπορούσε να του πει, αδερφή, ο Φίλιππος ότι κάτσε, αδερφέ, ακόμα δεν γνωριστήκαμε, έλα του χρόνου πάλι να σε βαφτίσουμε. Δεν ήθελε να τον ταλαιπωρήσει, αδερφή. Όταν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέσα στην καρδιά του, δεν έχει αμαρτία μένουσα μέσα στη ζωή του, έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του, αδερφή, είναι έτοιμος για βάφτιση. Και αν υπάρχουν μικροεμπόδια, να ζητήσει από τον Κύριο να τα πάρει. Κάποτε οι αδερφές μας στο Μόναχο καπνίζαν, 3-4 χρόνια πηγαίναμε, δεν μπορούμε, αδερφέ, γιατί, τι είναι το γιατί, πέστε μας τι είναι το γιατί, να ξέρουμε τι είναι το εμπόδιο. Αυτό το τσιγάρο. Λέω, πάρε ένα τσιγάρο, βάλ το από εκεί, κοίταξε και τον Ιησού Χριστό από εδώ και κοίταξε ποιος έχει πιο πολύ αξία. Αυτό το χορτάρι ή αυτός που πέθανε για σένα? Αυτός που πέθανε για μας. Λέω, πετάξε το χορτάρι και προσκοληθείτε στον Χριστό. Το κάνανε, αδερφοί. Και μέχρι σήμερα δόξα τον Κύριο, ακολουθούν τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν πιστεύεις σε καρδίας του, είπε ο Φίλιππος, δύνασαι. Αδερφή Κατερίνα, πιστεύεις σε καρδίας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός σου? Αμήν. Δεν θα κάνω άλλη ερώτηση, γιατί σε ξέρουμε. Σε γνωρίζουμε, αδερφή, δόξα στον Κύριό μας. Θα σηκωθούμε να βαφτίσουμε την αδερφή μας στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.